Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κυρία Χριστοφιλέα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τα λέγαμε στο πρώτο κύμα, ήρθαμε και στο δεύτερο εδώ και σας κάλεσα έτσι να μιλήσουμε, γιατί βλέπουμε ότι ενώ αρχικώς, και νομίζω ότι είναι η αίσθησή μας εδώ, μετά το πρώτο κύμα και το μεγάλο χαστούκι που έφαγε η Ιταλία, που το πλήρωσε αδρός, έτσι, με τόσα θύματα, πήγε πιο προγραμματισμένα, πιο συντεταγμένα για να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα. Βλέπουμε όμως ότι και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν. Και σε περιοχές όπως είναι οι δικές σας εκεί στην Νάπολη, που έδωσαν το παράδειγμα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, κύριε καθηγητά. Ακριβώς, κυρία Χριστοφιλία, τα πράγματα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, χαρακτηρίζονται από κρίσιμα έως τραγικά. Ήδη είδαμε ότι στη Θεσσαλονίκη το σύστημα έχει ουσιαστικά κορεστεί, έχει ξεπεράσει τις αντοχές του. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, έξω από τα νοσοκομεία, λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν τόσο σε προσωπικό όσο και στις διαθέσιμες κλίνες, σχηματίζονται ουρές. Και παρακαλώ πολύ, το βλέπαμε χθες, κύριε καθηγητά, και δεν ξέρω αν είναι και σήμερα η ίδια εικόνα. Εδώ, ουρές χιλιομέτρων, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους συνοδεύοντας ασθενείς, οι οποίοι πολλές φορές υποστηριζόνταν από οξυγόνο μέσα στο αυτοκίνητο και περίμεναν να κάνουν εισαγωγή. Έτσι ακριβώς είναι, και το ιατρικό προσωπικό και οι γιατροί μπαίνουν στην δύσκολη θέση να διαλέγουν ουσιαστικά ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει λόγω της έλλειψης ακριβώς κλινών. Το θέμα είναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι όπως είχαμε πει και τον Απρίλιο, είχα βγει στην εκπομπή σας, ότι είχαμε προβλέψει με τα μαθηματικά μοντέλα την έναρξη του δεύτερου κύματος, η οποία είχαμε πει ότι θα ήταν το φθινόπωρο. Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να πούμε τότε ήταν η ένταση του δεύτερου κύματος, γιατί αυτή θα εξαρτιόταν από τα μέτρα που θα έπαιρναν τα κράτη, οι κυβερνήσεις για την αναχέτηση του δεύτερου κύματος. Όμως, όπως δυστυχώς διαπιστώνεται, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αυτό το διάστημα των 10 μηνών δεν αξιοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κύμα και ο χειμώνας είναι μπροστά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά, κυρία Χριστοφιλέα, το είχαμε πει και τον Απρίλιο, αποδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο τα αποτελέσματα των διαχρονικών πολιτικών υποχρηματοδότησης των δημοσίων συστημάτων υγείας, της αντιμετώπισης της υγείας δηλαδή ως κόστος δαπάνης και όχι ως αγαθού από τη μία πλευρά, αλλά και ως πεδίο για κέρδη μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Εδώ θα πω χαρακτηριστικά είναι ότι η Ιταλία μέτραγε κατακόμβες νεκρών και ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε το μοντέλο των ΣΔΙΤ, των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην υγεία, με αποτέλεσμα τα 10 τελευταία χρόνια να υπάρχουν περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας παραπάνω από 37 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Χριστοφιλέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι όλες αυτές οι πολιτικές υπερχρηματοδότησεις όλα αυτά τα χρόνια και στην Ελλάδα. Τα τελευταία 10 χρόνια κλείσανε 17 δημόσια νοσοκομεία. Μέσα στην κρίση. Κύριε καθηγητά, ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Ωστόσο, είδαμε ότι στο πρώτο κύμα μιλούσαμε για περιοχές όπως είναι το Μπέργαμο, το οποίο είναι η ελίτ της Ιταλίας, με πολύ ανεπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας εκεί. Το πράγμα όμως ξέφυγε και ότι κανείς δεν κατάλαβε τι έκταση θα πάρει. Τώρα βλέπουμε ότι και στο Νότο, και μιλάμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, την Νάπολη, που έχει πολλά νοσοκομεία, βεβαίως έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, να κάνει ή τέλος πάντων να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν ο Βορράς, που δεν είχε καταλάβει το προηγούμενο διάστημα τι ακριβώς γινόταν. Έχετε δίκιο, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα τώρα και η Νάπολη. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται και αυτή την περίοδο στη Λομβαρδία, στον πλούσιο Βορρά. Να πούμε ότι η περιοχή της Λομβαρδίας, δηλαδή η περιοχή γύρω από το Μιλάνο, είναι από τις πλουσιότερες περιοχές στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται το βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας. Παρά όλα αυτά, μέτρησε εκατόμβες νεκρών και σήμερα είναι στην
μαύρη πρωτιά, αν θέλετε, στην Ιταλία. Το πρόβλημα ποιο είναι, κυρία Χριστοφιλιάκη, είχε εντοπιστεί και έχει εντοπιστεί. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλη αυτή την περίοδο η μόνη επίκληση ήταν στην επίκληση της ατομικής ευθύνης. Ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία τήρησε τα μέτρα και πρέπει σίγουρα να τηρεί τα μέτρα τα οποία προτείνουν οι ειδικοί. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι τα εξής. Πέρα από την ατομική ευθύνη που πρέπει να την αναλάβει ο καθένας μας, είναι ατομική ευθύνη ότι, παραδείγματος χάρη, και στη Λομβαρδία και στις μεγάλες χώρες και στην Νάπολη αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ότι ο κόσμος συνοστίζεται στα μετρό, στα λεωφορεία και ότι δεν μπορεί να πάει με ασφάλεια στην εργασία του? Είναι ατομική ευθύνη? Όχι, οι είναι μεγάλες ευθύνη περικοπές του κράτους, στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακριβώς. Και το κράτος δυστυχώς, ενώ είχε όλο τον χρόνο τον οποίο τον εξασφάλισε ο κόσμος με την η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι, με την προσπάθειά του, παίρνοντας τα περιοριστικά μέτρα, και δεν ανέλαβε τη δικιά του ευθύνη, ναι, να θωρακίσει το σύστημα υγείας, να προσλάβει μόνιμο υγειονομικό προσωπικό για να καλύψει τα τεράστια κενά, που στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ανέρχονται σε 6.000 γιατρούς, στην Ιταλία σε 50.000 γιατρούς, κύριε Χριστοφιλιά. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Η αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα είναι στο 1/3 του προβλεπόμενου από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε κανονικές συνθήκες, όχι σε συνθήκες πανδημίας. Και το ίδιο καταναλογία και στην Ιταλία. Επίσης, δεν προσλήφθηκε μόνιμο προσωπικό δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν ο αριθμός των μαθητών στις και αίθουσες. Τα παιδιά που είναι μέσα, που θα πρέπει να κρατούν τις αποστάσεις, και εκεί δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, και κύριε... επίσης ένα άλλο σημαντικό που έχει να κάνει με τη Λομβαρδία, που είναι το βιομηχανικό κέντρο, ότι, και μιλάμε για πολλές βιομηχανίες με πολλούς εργαζομένους, τάξη των 200, 400 και 500 εργαζομένων, δεν είχαν επαρθεί και ακόμα δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε αυτές τις μεγάλες μονάδες. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κλείνοντας, τι μαθαίνετε, πότε πάτε για εθνικό lockdown, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι πια η συζήτηση και η απόφαση που είναι να ληφθεί τις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση είναι δύσκολη και τα μαθηματικά μοντέλα, αλλά κυρίως η πραγματικότητα και οι ειδικοί δείχνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα να ξεπεράσουμε τα όρια του συστήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Χριστοφιλιά. Η συζήτηση όμως, το είχαμε πει και τον Απρίλιο, δεν θα πρέπει να περιστρέφεται για το πότε θα είναι το επόμενο lockdown, γιατί είναι μια συζήτηση και μια τακτική ουσιαστικά αυτών των διαδοστικών lockdown. Που λέτε που προσανατολίζει. Αναποτελεσματική και αδιέξοδη. Η συζήτηση ακριβώς όπως τέθηκε και από τον κύριο Τσακρύπρου προηγουμένως, αλλά και από την πραγματικότητα, είναι καταρχάς η θωράκιση του συστήματος υγείας, και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε τόσο κρίσιμη κατάσταση, κυρία Χριστοφιλία, είναι η άμεση επίταξη των δομών ιδιωτικών, της ιδιωτικές μονάδες λοιπόν, από θεραπευτήρια και χωρίς αγοράς υπηρεσιών προφανώς. Μάλιστα. Είναι κρίσιμη κατάσταση και αυτό θα πρέπει να γίνει εχθές. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, όσο δυσκολεύουν και εκεί τα πράγματα. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να σας αποχαιρετήσουμε.